Φιλοσοφίας, καλώς ήρθατε. Ηλεκτρονικός μηχανικός, λέκτορ φιλοσοφίας. Να τα λοιπόν ότι εδώ είμαστε ξαδερφάκια δηλαδή. Έτσι. Ηλεκτρονικός μηχανικός, προσγειωμένος λοιπόν και εσείς όταν θέλετε. Και ο έρωτας με οδήγησε να πάρω διδακτορικό στη φιλοσοφία. Ο έρωτας της φιλοσοφίας. Της φιλοσοφίας. Όχι ο έρωτας προς κάποια γυναίκα. Ο έρωτας που οδηγεί. Έτσι. Ο έρωτας που οδηγεί τη νόηση. Ο νεότερος έρωτας, γιατί υπάρχει και ο αρχαιότερος. Μάλιστα. Ερωτική διάθεση για τον κύριο Τάκα. Ναι. Μία μικρή παρένθεση. Παρακαλώ. Ότι δεν στηριζόμαστε στην παραμυθολογία, αλλά στην ελληνική μυθολογία, που είναι η άγραφος προφορική ιστορία μας. Εάν δεχθούμε ότι ο Όμηρος λέει παραμύθια, τότε θα μπορώ να δεχθώ την άποψη του κυρίου Καλιωτζή. Αλλά επειδή ο Όμηρος ό,τι λέει είναι βασισμένο και έχει αποδειχθεί, γι' αυτό στηριζόμαστε και στον Όμηρο και στον Ισίωδο και στη μυθολογία μας, διότι ο Ζακ Μαριτίν, ο μεγαλύτερος σύγχρονος ιστορικός, λέει ότι δεν μπορεί να μείνει στον χρόνο μία διάδοση εάν δεν υπήρχε κάτι το θετικό, το πραγματικό, όπως είναι ο ορφισμός. Γι' αυτό οι μεγαλύτεροι ιστορικοί, οι σύγχρονοι και φιλόσοφοι δέχονται τον ορφισμό, δέχονται τον Ισίωδο, δέχονται τον Όμηρο. Τώρα, εκεί που θα υπάρξουν υπερβολές, βεβαίως θα τις επισυνάψουμε. Αλλά και πάλι, εάν δεχθούμε, διότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, ότι προϋπήρξε κάποιος πολιτισμός ή πολιτισμοί μετά από τον τελευταίο γνωστό κατακλυσμό, τον ελληνικό, εκεί τότε τα πράγματα ανατρέπονται και οδηγούμεθα ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Και θα φέρω παραδείγματα όταν θα έρθει η ώρα. Χαίρομαι ιδιαίτερως που ακριβώς έχετε έτοιμο το αγνοστάσιο σας και εσείς. Πρόκειται για μια όμορφη μάχη απόψε, όχι μάχη με πειρά. Όχι μάχη. Όχι μάχη με πειρά. Θα αναζητήσουμε την αλήθεια. Την αλήθεια. Συμβαδίζουμε όλοι, εραστέοι μας. Μπράβο. Έτσι, πολύ μου αρέσει αυτή η έκφραση. Αυτός ο ερωτισμός που υπάρχει σήμερα μέσα στο πάνελ μας εδώ, συγγνώμη, διαγράψα τη λέξη πάνελ, στην ομίγυρη μας αυτή, στην συντροφιά μας την απόψινή. Εγώ τον βλέπω, φίλες και φίλοι, σαν ανταλλαγή βεγγαλικών γιορτινών πυροτεχνημάτων που, τι άλλο, θα φωτίσουν τις γνώσεις μας, γιατί έχουμε και τον κύριο Στυλιανό Τάκα, τον φυσικό μας και συγγραφέα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ήθελα και εγώ να προσθέσω, βεβαίως, αφορμή λαβών από τον κύριο Διαμαντάρα, ότι έχω και μεταπτυχιακό στα ηλεκτρονικά. Α, τρεις ηλεκτρονικούς Αθηνών. Και δεν το ήξερα. Ναι, άρα είμαστε τρεις ηλεκτρονικοί. Και πέραν αυτού, θα το κάψουμε, μία που είπε ο Μαντάρας στο περί φιλοσοφία, βέβαια δεν έχω κάνει διδακτορικό στην φιλοσοφία, όμως έχω ένα πτυχίο της νομικής. Ναι, αυτό είναι γνωστό πράγμα. Ναι, βέβαια. Ναι. Και πέραν αυτού, τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με την Πυθαγόρια φιλοσοφία. Και στην οποία, πάνω στα θέματα αυτής, έχω εκδώσει και κυκλοφορήσει δύο βιβλία. Τον Πυθαγόριο Εσωτερισμό και την Πυθαγόρια Αριθμολογία. Αυτά τα δύο κείμενα, και θα ετοιμάσουν καιρό και ένα τρίτο, δίνουν μια καθαρή εικόνα του εσωτερισμού της Πυθαγορείου Φιλοσοφίας. Αυτό πώς μας βοηθάει στο απόψινό μας θέμα, κύριε Τάκα? Αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα στο απόψινό θέμα. Στο απόψινό θέμα βοηθούν τα άλλα που έχω με την ως φυσικός πιο πολύ, διότι θα πρέπει να το πω με ευθύς εξ αρχής, ότι αυτοί οι αυτοματισμοί της Ελλάδος είχαν κάποια κινητήριο δύναμη. Και πρέπει να την αναφέρουμε ευθύς εξ αρχής, διότι οι σύγχρονες αυτοκινούμενες συσκευές έχουν σαν κινητήριο δύναμη ηλεκτρικές μηχανές, οι οποίες κινούνται σαν αποθήκη ενέργειας με μία μπαταρία. Διαφορούν τύπων. Τότε όμως δεν υπήρχαν μπαταρίες, δεν υπήρχαν ηλεκτροκινητήρες και η δύναμη, η ενέργεια που κινούσε αυτά τα αυτόματα, από ό,τι μπόρεσα να βρω, ήταν δύο. Η μία ήταν η βαρύτητα. Είχαν ένα ογκώδες κύβο από μόλυβδο, τον οποίον ο οποίος έπεφτε, αλλά όχι ελεύθερα, έπεφτε μέσω ενός δοχείου με άμμο. Η πίεση που ασκούσε στην άμμο έκανε την κίνηση πιο αργή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια μακράς διαρκείας κίνηση στα αυτοκινούμενα μέρη μιας συσκευής. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν πολύ σημαντικό,
γιατί πιστεύω ότι αυτό έδωσε ιδέες στην σύγχρονη τεχνολογία που φτιάξαν, όχι σύγχρονη, τώρα είναι μπορώ να πω παροχημένη σήμερα, που φτιάξαν τα ρολόγια με το ελαττήριο. Είχαν ένα είδος ελαττηρίου τότε, μόνο που δεν ήταν μεταλλικό, ήταν από τένοντες, τους οποίους τον τένω πάνω σε ένα κύλινδρο, εξασφαλίζει μια όχι απότομη κίνηση, έτσι ώστε με τη βοήθεια αυτής της δυνάμεως, της τάσεως, της συσπηρωμένης τάσεως, να μπορούν να εξασφαλίζουν τη δύναμη κινήσεως. Και νομίζω ότι πρέπει να δεχτεί αυτό εξ υπαρχής, διότι πρέπει να ξέρουμε πού στηριζόταν η κίνηση. Δεν είχαμε ηλεκτρικές μηχανές, δεν είχαμε ηλεκτρισμό τότε ακόμα, ούτε συσσωρευτές. Αυτό είναι το ένα σημείο. Πολύ ωραία εισαγωγή. Και υπάρχει ένα δεύτερο που θέλω να πούμε εξ υπαρχής. Και αυτό το δεύτερο είναι ότι αυτές οι συσκευές αγγίκουν σε δύο κατηγορίες. Βέβαια, αναφέρατε και εσείς αρκετά, είναι τα ρομπότ, τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα αυτοκινούμενα ανθρωποειδή ρομπότ, μία κατηγορία, και τα άλλα είναι οι διάφοροι αυτοματισμοί που εμφανιζόταν στην κίνηση θυρών. Εγώ πήγαινε κάποιος σε ένα ναό για να προσφέρει θυσία στο Θεό και τη στιγμή που άναβε ο πομός, αυτό αποτελείωσε το κίνητρο για να ανοίξει πόρτα. Να κινηθούν κάποια γάλματα μέσα. Σαν να είμαστε αυτόματα. Στη σύγχρονη εποχή δηλαδή. Ναι. Όπως βλέπουμε σε πολλοί που γενές ταινίες. Και δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό το σημείο γιατί είναι και άλλοι. Να μην τους αφαιρέσω το αντικείμενο. Εκείνο όμως που ήθελα να πω και πρέπει να το τονίσω τώρα αυτό, στο εισαγωγικό μέρος, είναι, όπως λέει και ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Τάσιος, κ. Τάσιος, λέει ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, προτιμώ να το πω έτσι, και τονίζω πρόγονοι, άσχετα αν μερικοί έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, και μάλιστα αυτή τη διαφορετική αντίληψη, με τα λύπης μου δηλαδή, τη βλέπω να υπάρχει στην γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, αυτό το έχουμε πει σε ολόκληρη. Ναι, το έχουμε πει, αλλά δεν πρέπει να πάμε να το λέμε, γιατί είναι λυπηρή παρένθεση. Ήδη την αποπέμπουν. Ήδη την αποπέμπουν. Ήδη έχουμε τη σημερινή κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω, όπως λέει και ο. Αυτός διατύπωσε αυτή την ιδέα, είναι ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν κατεξοχήν λαός της εφευρετικότητος και των μηχανικών αυτομάτων και μηχανικών κατασκευών. Λαός ειδικά σε αυτό το σημείο. Και βέβαια μου κάνει εντύπωση, το είχα συζητήσει εδώ με τον κύριο Διαμαντάρα αυτό το θέμα, πώς σήμερα δεν εμφανίζουμε αυτή την εικόνα. Όλη η τεχνολογία, όλες οι νέες εφευρέσεις είναι εκτός Ελλάδος. Τι εννοείται ότι δηλαδή και μέσα στην Ελλάδα δεν έχουμε Έλληνες εφευρετές? Έχουμε Έλληνες, αλλά όχι μέσα στην Ελλάδα. Εκτός Ελλάδος. Θα δείτε εκτός Ελλάδος επιστήμονες Έλληνες να διαπρέπουν. Ναι, αυτό συμφωνούν. Οι οποίοι εδώ στην Ελλάδα θα ήταν παρακατιανοί. Αυτό γιατί σημαίνει για πολλούς και διάφορους. Υπάρχει, όχι πολλούς, ένας λόγος. Ποιος? Ένας και μοναδικός. Είναι το κατεστημένο της ροσφωτιολογίας. Το οποίο δεν επιτρέπει σε σοβαρότατους επιστήμονες να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Και εκεί που μπορούν να τους αναδείξουν, και ξέρουν πολλά παραδείγματα, είναι εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι ένα θέμα που χωράει πολύ συζήτηση, η αλήθεια είναι. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε και μια εκπομπή πάνω σε αυτό. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε. Συντομεύστε μόνο ό,τι έχετε να πείτε σαν εισαγωγικό για να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην ανάλυση. Πριν μας προσγειώσει ο κύριος Καλιωτζής, θέλετε να έχετε τον λόγο, κύριε Διαμαντάρα, σχετικά έτσι με την προσέγγιση που περιμένω να κάνετε, ας πούμε για τον Τάλο, να ξεκινήσουμε με το ρομπότ. Να ξεκινήσουμε ακόμη παλαιότερα. Να ξεκινήσουμε από τον μεγαλύτερο, ας πούμε, και ομογοδέστερο. Πρέπει ό,τι λέμε να στηρίζεται σε κείμενα. Σαφώς. Διότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάποιες πληροφορίες που να μην έχουμε κείμενα, να μην έχουμε βάση. Διαβάζουμε στον Όμηρο ότι τα πλοία των Φεάκων ήταν άνευ κυβερνήτου και είχαν τεχνητή νοημοσύνη. Και όταν λέμε Φεάκες, δεν εννοούμε την Κέρκυρα και τους Κερκυρίους. Δεν ήταν βλάκας ο Οδυσσέας 10 χρόνια να γυρίζει μέσα στη Μεσόγειο. Ο Οδυσσέας πήγε στη Νότια Αμερική και μας ήρθε από εκεί. Έχουμε πληροφορίες επίσης, και εδώ φέρνω την πληροφορία στο φίλο μου τον κύριο Τάκα, ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν τον ηλεκτρισμό πάρα πολύ καλά. Μας το αναφέρει ο Ηρόδοτος